Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Ποτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στο Βαρέζε. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου έκανε σπουδαία κούρσα στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών και ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Στο ποδόσφαιρο, η Λίβερπουλ νίκησε τη Manchester City με 3-1 για το Community Shield και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην Αγγλία. Η Alexander Arnold, Σαλάχ και Νούνιες στα γκολ για τους Reds, ενώ για τους πολίτες σκόραρε ο Άλβαρες. Στην Γερμανία, η Bayern Μονάχου επικράτησε 5-3 της Λειψίας και κατέκτησε το 10ο Super Cup της ιστορίας της. Ο Μανέ συνδύασε τον ντεμπούτο του με γκολ. Στην Τουρκία, Μπακασέτας και Σιώπης πρόσθεσαν και το Super Cup στην συλλογή τίτλων τους, καθώς η Τραμπζονσπορ κέρδισε με 4-0 τη Σίβασπορ. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας ευστόχησε σε πέναλτι. Στο μπάσκετ, ντεμπούτο με το δεξί για την Εθνική Εφήβων στο Eurobasket που γίνεται στη Σμύρνη. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με 67-56 της Τσεχίας, έχοντας ως MVP τον Αλέξανδρο Σαμουντούροφ που έκλεισε τον αγώνα με 20 πόντους. Πάμε τώρα να δούμε τι ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε τον τελικό του Euro των γυναικών αλλά και Super Cup Γαλλίας. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.